Έντονες διαφωνίες προκύπτουν για πολλωστή φορά μεταξύ των Δημοτικών Συμβούλων της Συμπολίτευσης και της Αντιπολίτευσης του Δήμου Τρικαίων με αφορμή τον εσωτερικό δακτύλιο. Και αυτό γιατί ο Δήμαρχος της πόλης, κ. Σταμήλος, επιμένει στη σύναψη δανείου ύψους περίπου 750.000 ευρώ προς θέρπιση αποζημίωσης των κατοίκων που έχουν στην κατοχή τους οικόπεδα και τα οποία συμπεριλαμβάνονται στη δημιουργία του εσωτερικού δακτυλίου. Η Αντιπολιτευτική Αρχή των Τρικάλων θεωρεί σκανδαλώδη τη σύναψη δανείου, χαρακτηρίζοντας το Δήμο Τρικαίων ως τον πιο χρεωμένο της χώρας. Θεωρούμε ότι μπορούμε να περιμένουμε, ώσπου η περιφέρεια μας δώσει αυτά τα χρήματα για να διανοίγει ο δρόμος. Δεν μπορεί δηλαδή ο πρώτος Δήμος σε χρέη στην Ελλάδα να παίρνει δάνεια για να αποζημιώσει κατοίκους τη στιγμή που υπάρχουν ένα σωρό έργα που είναι σταματημένα. Για μας είναι ανεξήγητο. Για μας είναι τουλάχιστον όχι σκανδαλώδη η απόφαση, αλλά σκανδαλιστική. Στην ουσία αυτό είναι. Παίρνουμε ένα δάνειο για να πληρώσουμε κάποια πράγματα που η περιφέρεια της Θεσσαλίας μετά θα μας τα δώσει και άλλο θα μας τα δώσει τελικά. Και μείνουμε μόνο με το δάνειο το ξεχρεώσουμε εμείς.